Λοιπόν, καλησπέρα στον κύριο Κώστα Σκανδαλίδη, πρώην Υπουργό, ιστορικό τέλεχο του. Καλησπέρα, να είστε καλά. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε, σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Καλό Πάσχα να έχουμε όλοι. Καλό Πάσχα. Καλή μεγάλη εβδομάδα, καλό Πάσχα και να μην δέρνονται οι βουλευτές μεταξύ τους. Εσείς έχετε διαγράψει μια τεράστια διαδρομή στη Βουλή. Ναι, νομίζω δεν υπήρχε. Ποτέ χειρότερη Βουλή δεν υπήρξε. Δεν υπήρξε. Είναι ντροπή και για τη δημοκρατία και τη λειτουργία της αυτή η συμπεριφορά και η λειτουργία κομμάτων και βουλευτών που ξεπερνάνε κάθε όριο και κάθε εσκαμμένο. Ωστόσο, αυτή τη φορά δεν είδαμε την αμηχανία που είχαμε σε προηγούμενα έκτροπα με χρυσαυγίτες κλπ. Είχαμε κανονική προσαγωγή. Ναι, ναι, αυτό ήταν. Νομίζω ότι ο πρόεδρος της Βουλής έκανε καλά τη δουλειά του σε αυτό και έκανε τα φυσιολογικά. Εφάρμοσε το πνεύμα και το γράμμα του κανονισμού και του συντάγματος. Πάντως είναι μια κατάσταση θλιβερή και γενικά η προεκλογική περίοδο και εγώ χαίρομαι που το Πασόκ έχει μια στάση πιο συνειδητή, πιο θεσμική, πιο σταθερή, πιο προγραμματική. Προσπαθεί να είναι έξω από την πόλωση, τη μεγάλη πόλωση που υπάρχει, στην οποία ήδη ο κ. Μητσοτάκης έχει μπει πλησίστιος, γιατί βλέπετε τι λέει. Χτες κατηγόρησε τον Ανδρουλάκη, πέρα από τον Κασελάκη, κατηγόρησε τον Ανδρουλάκη Με ένα τρόπο αστήριχτο και γελίο. Δηλαδή είπε ο άνθρωπος ότι εμείς δουλέψαμε εναντίον της χώρας μας, εναντίον της χώρας μας δουλεύει η κυβέρνηση και η κυβέρνησή του. Τις πράξεις της κρίνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το State Department, τα όργανα, η δικαιοσύνη, η ευρωπαϊκή δικαιοσύνη. Δεν κρίνει τις δικές μας πράξεις ούτε παρεμβάσεις. Και τις κρίνει αυστηρά και λέει ότι υπάρχει πρόβλημα δημοκρατίας στη χώρα. Αυτό όταν το λένε. Σε όλη τη μεταπολιτευτική περίοδο δεν υπήρξε καμία φορά που να τεθεί τέτοιο ζήτημα εναντίον της χώρας μας. Τίθεται πρώτη φορά. Ναι. Είναι δυνατόν να φταίνε όλοι οι άλλοι εκτός από την κυβέρνηση που συγκαλύπτει στα Τέμπη, που αποκρύβει στις υποκλοπές, που βάζει διαδικασίες κατάργησης των προσωπικών δεδομένων για να κερδίσει μερικές ψήφους. Όλα αυτά που γίνονται δεν είναι πράγματα που έχουν. Που βγαίνει το Συμβούλιο της Επικρατείας και αλλάζει νόμους που ψήφισε γιατί πραγματικά δεν εφάρμοσε τις συνταγματικές διατάξεις η ίδια. Άρα εδώ τι είναι, ποιο είναι το πρόβλημα. Εμείς είμαστε το πρόβλημα και ο Ανδρουλάκης ή ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνησή του. Να σας προβοκάρω λίγο όμως. Ο μόνος που έχει βάλει σαφή και καθαρό στόχο, ακούσατε και πριν, περιμένοντας να μπείτε, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας που το έλεγε, είναι ο κύριος Μητσοτάκης. Είπε 33. Ο κύριος Κασελάκης, μία λέει, αν περάσουμε το 17% θα είμαστε καλά, αλλά καλή είναι και η πρωτιά και η ανατροπή κτλ. Ο κύριος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρός σας, ξεκίνησε από το ότι θα είναι αποτυχία αν δεν φτάσουμε στη δεύτερη θέση και τώρα έχουμε πάει στο. Το θέμα είναι η ενίσχυση του ποσοστού και όλα τα άλλα. Όχι. Εδώ κάνετε λάθος. Και επειδή είπε μια φορά ότι το ρωτήσανε ότι δεν θα είναι επιτυχία η τρίτη θέση, η σταθερή μας θέση είναι αυτή που τη λέει κάθε μέρα ο πρόεδρος. Δηλαδή, δεύτερο κόμμα, δυνατό Πασόκ με αυξημένα ποσοστά. Δεύτερο κόμμα. Εμείς δεν συζητάμε τη δεύτερη θέση. Θα την κερδίσουν τη δεύτερη θέση. Αν δεν. Είμαι βέβαιος γι' αυτό. Θα είναι αποτυχία. Δεν υπάρχει περίπτωση να χάσουμε. Ό,τι και να γίνει μετά, ό,τι και να γίνει την Κυριακή των εκλογών, εγώ πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός θα ψηφίσει με το χέρι στην καρδιά και στο μυαλό. Και εκεί το Πασόκ έχει και καλύτερη και πιο δυνατή καρδιά και πιο καλό μυαλό από τα άλλα κόμματα. Και άρα ευελπιστεί και πιστεύει και γι' αυτό κινητοποιούμαστε όλη αυτή την εποχή να έρθει δεύτερο κόμμα και με πολύ πιο αυξημένα ποσοστά από τα μέχρι τώρα επιτυχής του. Όσον αφορά τον κύριο Μητσοτάκη, νομίζω ότι. Το να βάζει στόχο 33%, δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι θα χάσει τουλάχιστον 10 μονάδες από το ποσοστό του και νομίζω ότι θα είναι μια σαφής αποδοκιμασία της κυβέρνησης. Θα είναι η αρχή του τέλους της εξουσίας της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, θα πάψει αυτή η κυριαρχία και θα πάψει να υπάρχει αυτή η αλαζονία ότι κάνουμε ό,τι θέλουμε στη χώρα γιατί δεν μας εμποδίζει κανείς. Μπορεί να φτάσουμε έστω στην αρχή του τέλους εάν από την άλλη πλευρά δεν συγκροτηθεί κάτι το οποίο να φαίνεται ότι μπορεί να κατακτήσει την εξουσία. Σας το ρωτάω γιατί ως συντάκτης και νόμου ενισχυμένης αναλογικής προφανώς, ξέρετε πολύ καλά ότι αν δεν έρθεις πρώτος δεν παίρνεις μπόνους. Εγώ σας λέω το εξής. Μέχρι τώρα στο επίπεδο του προγράμματος, στο επίπεδο της, αν θέλετε, των προγραμματικών επεξεργασιών, της αντιπολιτευτικής πολιτικής και της σταθερότητας, της θεσμικής τάσης κλπ, το Πασόκ έχει απόλυτη, θα έλεγα, ηγεμονία στον προοδευτικό χώρο. Ναι. Είναι ένα κόμμα που μπορεί να αποβεί εναλλακτική λύση. Ναι. Τώρα,
Το τι θα γίνει μετά τις εκλογές θα εξαρτηθεί και από το αποτέλεσμα των εκλογών και ασφαλώς ο βασικός στόχος όλων μας είναι να υπάρξει ένα μεγάλο προοδευτικό λαϊκό κίνημα με θετικούς λαϊκούς συσχετισμούς και ό,τι συνεργασίες μπορούν να γίνουν θα γίνουν προς αυτή την κατεύθυνση. Φτάνει οι συνεργασίες να είναι ανάμεσα σε ανθρώπους, σε πολιτικούς και σε κόμματα που έχουν σταθερές απόψεις, σταθερά προγράμματα και σταθερές θέσεις. Δεν νομίζω όμως ότι σε αυτή τη διαδικασία μπορεί να μπει ο κύριος Κασελάκης ως πρόσωπο. Δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ βέβαια, δυνάμεις της Νέας Αριστεράς, δυνάμεις ευρύτερες του χώρου, του Δημοκρατικού Κέντρου κλπ. Μπορούν να συσπηρωθούν κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις μετά τις εκλογές. Εμείς σε ό,τι αφορά την προοδευτική παράταξη θα επιχειρήσουμε με τη νίκη του ΠΑΣΟΚ σε αυτές τις εκλογές, έτσι όπως την οριοθετούμε, δηλαδή με αυξημένα ποσοστά και δεύτερο κόμμα, ναι, θα πάρουμε όλες τις πρωτοβουλίες που χρειάζεται προκειμένου να υπάρξει μια πραγματική ανασύσταση του προοδευτικού κινήματος που θα ανατρέψει τους λαϊκούς σχετισμούς. Δεν είναι όμως λίγο unfair να αφήνεται να εννοηθεί ότι για να γίνει αυτό θα πρέπει να αποσκυρτήσουν από τα κόμματά τους στελέχη και να έρθουν στο δικό σας. Δεν είπα. Όταν λέτε μιλάω να γίνουν συζητήσεις με στελέχη. Όχι. Μιλάω για δυνάμεις, ναι, που υπάρχουν στο ΣΥΡΙΖΑ και δυνάμεις που υπάρχουν στη Νέα Αριστερά. Τα κόμματά τους προφανώς και εξαρτάται και από το τι θα κάνουν και αυτές μες στο κόμμα τους. Όχι, θα κάνουμε στο κόμμα τους. Εμείς λέμε με ποιους μπορούμε να συνομιλήσουμε. Έτσι, αυτοί που μπορούμε να συνομιλήσουμε. Άρα ο κύριος Κασελάκης δεν είναι συνομιλητής ούτε μετά τις εκλογές. Εσείς ρωτάτε, με συγχωρείτε. Βλέπετε τι λέει για τον ΠΑΣΟΚ ο κύριος Κασελάκης σήμερα. Καλά, και εσείς διασκεδαστή τον λέτε, με συγχωρείτε. Όχι, μπορεί, μα μετά πόσα έχει κάνει και πόσα λέει, με συγχωρείτε. Δηλαδή, γιατί αυτά πια που ζούμε ξεπερνούν τα όρια της φαντασίας. Εγώ δεν θέλω να μπω στο παιχνίδι για τα βαφτίσια και αυτά όλα, είναι τα θεωρώ κωμικά πράγματα και τελείως, αν θέλετε, έξω από τη φύση της πραγματικής πολιτικής. Είναι ένα σοου το οποίο δεν έχει καμία ιδιαίτερη αξία κατά τη γνώμη μου και από την εμπειρία που έχω και από την πορεία μου. Έτσι. Κύριε Σκανδαλίδη, λοιπόν, επαναλαμβάνω, ο τρόπος εκλογές που συμπεριφέρεται. Τι μένει τίποτα μετά από τις βαριές κουβέντες που ακούμε πριν? 30 εκλογές έχετε κάνει, πόσες? Μένει τίποτα? Θέλω να σας θυμίσω ότι όταν πήγαν τον Ανδρέα Παπανδρέου στο δικαστήριο, ο ίδιος σε πρότεινε, ενώ τον πηγαίνανε στο δικαστήριο, πρότεινε συνεργασίες. Ναι. Και έτσι δεν τις αποδέχτηκαν τότε. Και τελικά δικαιώθηκε ο Παπανδρέου. Θέλω να πω δηλαδή ότι το ΠΑΣΟΚ έχει πολύ μεγάλο στομάχι και έχει πολύ μεγάλη κατανόηση για τα δεδομένα, για τα πρόσωπα και τα πράγματα της πολιτικής. Ναι. Πιστεύω ότι στο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχουν δυνάμεις πραγματικά που είναι αυτή τη στιγμή με έναν τρόπο που θα μπορούσαν να ήταν δυνάμεις που μπορούν να δείσουν απαντήσεις και λύσεις. Ναι. Δεν λέω ότι θα παρέμβουμε στα εσωτερικά του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε θα κάνουμε. Αυτή η δική τους υπόθεση δεν μας αφορά. Σε ό,τι αφορά στη Νέα Αριστερά, επίσης αποκλείεται η ηγεσία της ή είναι άλλη κατά? Όχι βέβαια, δεν υπάρχει. Μετά τις εκλογές, εμείς θα πάρουμε την πρωτοβουλία. Θα ζητήσουμε μια συνάντηση, μια συζήτηση με αυτούς που μπορούμε να συνεννοηθούμε. Ναι. Λοιπόν, αν θέλουν να συνεννοηθούμε, εσείς θα συνεννοηθούμε. Εμείς έτσι κι αλλιώς η πολιτική μας αυτονομία μας υπαγορεύει και μετά τις εκλογές να συνεχίσουμε την προσπάθεια να διαμορφώσουμε την εναλλακτική πρόταση εξουσίας. Γιατί η κερίουμε είναι τι. Δεν θα πρέπει να περιμένει μετά από αυτά που ζει σήμερα η χώρα και μετά από μια εκλογή που κατά τη γνώμη μου θα είναι η αρχή του τέλους της εξουσίας της Νέας Δημοκρατίας, να μείνουμε ας πούμε και να χάνουμε πολύτιμο χρόνο για να μην διαμορφωθεί μια εναλλακτική πρόταση σε αυτό. Άρα εμείς σταθεροί, θεσμικά, δημοκρατικά, ουσιαστικά θα πάρουμε την πρωτοβουλία. Η οποία θα απευθύνεται σε πρόσωπα ή σε κόμματα? Εξαρτάται από τις εκλογές και τι λέει ο καθένας και πώς. Αυτό δεν μπορώ να το πω τώρα. Θα απευθύνεται στους δημοκρατικούς και προοδευτικούς πολίτες και σε όσες πολιτικές δυνάμεις μπορούν να μπουν σε αυτή τη συζήτηση και σε αυτή τη λογική. Τώρα, αναφερθήκατε πριν στο γερό στομάχι του ΠΑΣΟΚ και στο τι ακριβώς έγινε το 89. Μία ακόμη ένδειξη του γερού στομαχιού, για να μείνω στη δική σας επιχειρηματολογία, είναι ότι λίγο μετά, με τον ενιαίο τότε συνασπισμό, συμφωνήσατε σε κοινούς υποψηφίους για τις μονοεδρικές. Θυμάστε την περίπτωση. Επειδή λοιπόν πριν από λίγο εδώ ο κύριος Ζαχαριάδης, το μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, κατέθεσε την ίδια πρόταση εάν πάμε σε επαναληπτικές εκλογές στις έδρες που θα αδειάσουν αν ακυρωθεί η εκλογή των Σπαρτιατών. Εσείς αυτό θα το βλέπατε? Ο κύριος Ζαχαριάδης είναι καλό παιδί και φίλος μου και καλός στέλεχος. Και πραγματικά έχει και ιδέες προοδευτικές και όλα αυτά. Και αυτή είναι πρόταση πολιτική, έτσι. Ναι, είναι... πιστεύω ότι είναι ένα θέμα στο οποίο δεν υπάρχει νομολογία. Από στιγμή που δεν υπάρχει νομολογία, όλα είναι πολύ είναι πρόωρα,
δεν στέκονται πουθενά. Δεν ξέρω αν θα υπάρχει αναλογική κατανομή των εδρών στα κόμματα. Δεν ξέρω αν θα γίνουν εκλογές. Αν εκλογές, δεν υπάρχει, αν γίνουν εκλογές. Εμείς είμαστε ανοιχτοί να δούμε και παρόμοιες διαδικασίες. Όταν γίνουν εκλογές για ένα άτομο, ας πούμε, σε μια περιφέρεια, λογικό δεν είναι να συνεργαστούν κόμματα προκειμένου να υπάρξει. Και για θα είναι πλειοψηφικό. Αλλιώς θα το πάρει η δημοκρατία, προφανώς, αν δεν συνεργαστείτε. Προφανώς. Αυτό όμως μετά την ομολογία. Πρέπει να γίνει πρώτα η ομολογία, δηλαδή να ξέρουμε τι πρόκειται να συμβεί. Και εξάλλου για να φτάσουμε εκεί, θα πρέπει να υπάρχει και αντίστοιχο κλίμα μετά τις εκλογές. Τις εκλογές εννοώ τις ευρωεκλογές. Τι εννοείτε? Και εννοώ ότι η μέχρι τώρα τακτική του κυρίου Κασελάκη δεν βοηθάει προς αυτή την κατεύθυνση. Αλλά και δεν ξέρω αν ο κύριος Ζαχαριάδης ρώτησε τον αρχηγό του για αυτή την πρόταση. Φαντάζομαι δεν το ρώτησε. Και επειδή την τοποθετήθηκε δημόσια, να τοποθετηθεί αύριο δημόσια και ο κύριος Κασελάκης. Μάλιστα. Για να δούμε. Συνεχίζει την περιοδία του, οπότε φαντάζομαι κάπου κάπως θα ερωτηθεί. Κύριε Σκανδαλίδη, να σας ευχαριστήσω θερμά για τη συζήτηση και τον χρόνο. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Κύριε